Θα καλημερίσω τον κύριο Σύφη Καυκαλά, υποψήφιος με την Αντερσία. Καλημέρα σας, τι κάνετε κύριε Καυκαλά? Μια χαρά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, οι κουβέντες από εσάς για το ζητούμενο αυτής της εκλογικής αναμέτρησης και τι είναι αυτό το οποίο εσείς ζητείτε σε αυτή την εκλογική μάχη, κύριε Καυκαλά. Μάλιστα. Η Ανταρσία είναι μια πολιτική συλλογικότητα χωρίς αρχηγούς και αρχιδίσκους, η οποία απευθύνεται πρώτα απ' όλα στην νεολαία. Είναι ένα ψηφοδέλτια που κατεβάζουν, που είναι από την νεολαία για την νεολαία, και για αυτήν θα μιλήσω σήμερα, γιατί πιστεύω ότι αυτή η νεολαία μπορεί να χαρακτηριστεί ως εκείνη που θα ζήσει χειρότερα από ό,τι ζήσαμε εμείς, σε άσχημες συνθήκες που έχουν να κάνουν με τη δουλειά της, αν θα βρει δουλειά, με τι μεροκάματο, τα προβλήματα στην εκπαίδευση, στην υγεία και τα ζητήματα του αυταρχισμού και της καταστολής που αντιμετωπίζει πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια. Με άλλα λόγια, η νεολαία αυτή είναι η νεολαία της βαρβαρότητας, και το πρόβλημα είναι ότι έχει αναπτυχθεί μια φιλολογία, ότι την οργή της προσπαθούν να τη στρέψουν δήθεν σε αντισυστημικά κόμματα και οργανώσεις, όταν είναι γνωστό ότι το σύστημα που το οποίο ζούμε είναι ένα και έχει και όνομα, ονομάζεται καπιταλισμός, είναι οι κυβερνήσεις του, είναι το κράτος του, και αυτά βιώνει η νεολαία. Επίσης η νεολαία σήμερα στις συνθήκες όπου με τους πολέμους που υπάρχουν γύρω μας υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την ζωή της παραπέρα, και οι πόλεμοι είναι κάτι το οποίο θα το βιώσουν σε πιο μεγάλο βαθμό, και πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει. Εμείς νομίζουμε ότι η νεολαία δεν θα μπλέξουν σε δίθεν συζητήσεις για αντισυστημική ψήφο που να πάει είτε στην ακροδεξιά, είτε στη φασίζουσα, είτε στη φασιστική, είτε και στη ναζιστική δεξιά. Αναφέρεστε κυρίως στους νέους ψηφοφόρους, κύριε Καυκαλά. Στους νέους ψηφοφόρους, στους 450.000 που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Ότι θα πρέπει να δώσουν μια απάντηση ότι οι νέοι αυτοί, επιδιώκοντας, γνωρίζοντας ότι δεν θα αλλάξουν και πολλά πράγματα την επαύριο των εκλογών, ασφαλώς θα έχουμε μια κατάσταση που θα είναι είτε τα ίδια και λίγο χειρότερα, είτε πολύ χειρότερα. Μα εδώ δεν έχεις να διαλέξεις το μισήρο βέλτιστο, πρέπει να διαλέξεις ένα δρόμο όπου η όποια κυβέρνηση και αν βγει πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ασταθής, όσο γίνεται πιο αδύναμη, και να έχει απέναντί της ένα αντίπαλο δέος, το νεολαϊκό και το λαϊκό ευρύτερο κίνημα, που θα διεκδικήσει ψωμί, παιδεία, υγεία και λαϊκές ελευθερίες. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο κατά τη γνώμη μας σε σχέση με αυτές τις εκλογές. Εκλογική αναμέτρηση η οποία είναι πολύ δύσκολη κατά την προσωπική σας την άποψη, ή ως κόμμα ή ως πολιτικός φορέας, για να προχωρήσουμε και να πάμε μπροστά, κύριε Καυκαλά? Ναι, είναι πράγματι πολύ δύσκολη η αναμέτρηση. Για μας είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί οι δυνατότητες να έρθουμε σε επικοινωνία με κόσμο, με εξαίρεση κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως είστε εσείς, να μας δοθεί η δυνατότητα να πούμε τη σκέψη μας, τη γνώμη μας, δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Είμαστε άνθρωποι της διπλανής πόρτας, τα ψηφοδέλτια μας είναι κατά βάση νεολαιίστικα,
και θα ήταν ακόμα πιο πολύ αν δεν υπήρχε το κάτω όριο των 25 χρονών για να, να μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος. Και περιστοιχίζονται από ανθρώπους οι οποίοι έδρασαν και από το Πολυτεχνείο το 1973 μέχρι και τους νεολαίους που βγήκαν στους δρόμους τον τελευταίο καιρό με αφορμή αυτό το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη. Εμείς παρόλα αυτά με ψυχραιμία, νυφαλιότητα και μια εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας θα δώσουμε αυτή την, δίνουμε αυτή τη μάχη και ζητάμε από την νεολαία ένα πράγμα, να μας βάλει μέσα στο κάδρο των προτιμήσεων της. Τίποτα άλλο από μένα, να σκεφτεί δηλαδή εκείνη τη στιγμή πώς θα, αν μπορεί ας πούμε, να μας διαλέξει, να είμαστε κάτι που μπορεί να μας διαλέξει. Από και πέρα ας πούμε, μόνη της αποφασίσει, ούτε κουνάμε το δάχτυλο, ούτε κάνουμε τους δασκάλους και έχουμε εμπιστοσύνη στην νεολαία, πράγμα που φάνηκε και στις χθεσινές πληθυντικές εκλογές, όπου καταβαραθρώθηκε η δεξιά, το ΠΑΣΟΚ έπιασε τα μονοψήφια νούμερα και η παράταξη που υποστηρίζουμε εμείς, η Ανταρσία, είχε τριπλάσιο ποσοστό έφερε από ό,τι έφερε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δείχνει κάποιες δυνατότητες και θέλουμε πούμε, να μπορέσουμε να τις δούμε και εμείς να πορευτούμε και να συμβάλλουμε κυρίως στην επαύριο των εκλογών στο να υπάρξει ας πούμε, μια κατάσταση στο λαϊκό κίνημα πολύ πιο, ένα πιο ισχυρό λαϊκό κίνημα από ό,τι ήταν μέχρι τώρα, το οποίο να είναι ενάντια στις κυβερνήσεις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον πόλεμο και στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα, πάντως λέτε ότι δεν θα πρέπει να είναι κυρίως για τους νέους ανθρώπους και κυρίως τους νέους ψηφοφόρους, δεν θα πρέπει να είναι η ψήφο τους μεταφρασμένη από το θυμικό τους. Θα πρέπει να είναι προϊόν σκέψης βάσει των όσων μέχρι σήμερα διαδραματίζονται, βλέπουν, ακούν, συζητούν και οι ίδιοι μέσα από τους δικούς τους τους χώρους. Αυτό αντιλαμβάνομαι, κύριε Καυκαλά. Ναι, βεβαίως, γιατί η νεολαία έχει η σημερινή, έχει το δικό της κώδικα. Είναι αλήθεια, εμείς έχουμε συνείδηση ότι δεν μπορούμε κι εμείς εύκολα να αφουγκραστούμε αυτά που νιώθει σήμερα η νεολαία. Κάνουμε όμως προσπάθεια και πάντα είμαστε, έχουμε τα αυτιά ανοιχτά να παρακολουθούμε. Αλλά η νεολαία είναι το μέλλον μας, δεν υπάρχει ας πούμε, άλλη λύση και για αυτήν. Κυρίως αυτό, ας πούμε, να βάλει ένα φραγμό, μην την οργή της τη μετατρέψει, την πάει, ας πούμε, στους φασίστες. Θα είναι μεγάλη τραγωδία, ας πούμε, αυτό. Πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα και εμείς εργαζόμαστε γι' αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καυκαλά, στα 55 λεπτά μετά τις 9, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για την παρουσία σας. Ακούσαμε τις απόψεις σας με πολύ προσοχή. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Γεια.